Λοιπόν, για να υποδεχτούμε το κορίτσι μας. Το ραντεβού, όπως το είπαμε και έτσι, σε περιμένουν, δεν ξέρεις πώς. Δεν βγάζω την γράμμα απ' έξω. Εγώ τα λέω συνέχεια. Δεν μπορώ, μου λείπεις, θέλω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα, πώς να σου πω, από τις περιόδους που πάντα οι αστρολόγοι έχουν την τιμητική τους. Λίγο πριν το ξεκίνημα μιας καινούργιας χρονιάς. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό άσημο. Λες όχι. Όχι. Εντάξει, βεβαίως. Πάντα στο καινούργιο ξεκίνημα, πάντα όλοι περιμένουμε να ακούσουμε ελπίδα. Αυτή την ελπίδα. Δεν χρειάζεται κανείς να την πει συγκεκριμένα, αλλά κάτι να περιμένει καλό. Έχεις δίκιο. Και θα τη δώσω αυτή την ελπίδα, γιατί όπως είχα πει και την άλλη φορά που είχα έρθει, θεωρώ ότι το 17 είναι λίγο καλύτερο από ό,τι ήταν το 16. Ναι. Πάντως για την Ελλάδα δεν έχουμε την ίδια αίσθηση. Μάλλον προς τα ίδια το βλέπουμε. Κοίταξε να δεις, σαν θαύματα δεν γίνονται, ιδέα, αλλά εγώ νιώθω ότι λίγο καλύτερο θα είναι και για την Ελλάδα το 2017. Αλήθεια, μακάρι. Ναι. Λοιπόν, πες μου δύο λόγια για τη χρονιά. Λοιπόν, κάνε μια εισαγωγή. Ωραία. Να πούμε και τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή η χρονιά, έτσι. Αστρολογικές ιδιαιτερότητες, που αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν διάφορα θέματα που κάθε ζώδιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Λοιπόν, μία ιδιαιτερότητα είναι ότι η Αφροδίτη σχεδόν όλο το πρώτο πεντάμινο θα βρίσκεται σε δύο ζώδια. Στο ζώδιο των Ιχθύων και το ζώδιο του Κριού. Και θα πηγαίνει μπρος-πίσω. Δηλαδή, ξεκινάει το Γενάρη με την είσοδό της στους Ιχθύες, θα παραμείνει εκεί ένα μήνα, φεύγει το Φεβρουάριο, μπαίνει στον Κριό, μεταγυρίζει το Μάρτιο ανάδρομη στον Κριό, ξαναμπαίνει στους Ιχθύες. Ανάδρομος ο Μάρτης. Στην Αφροδίτη. Αφροδίτη, ξαναμπαίνει στους Ιχθύες τον Απρίλιο, παραμένει ανάβρομη, γυρίζει πάλι ορθή στον Κριό, όλο το Μάιο στον Κριό. Θα πάει σε άλλο ζώδιο πια τον Ιούνιο. Άρα πρωταγωνιστούν αυτά τα δύο ζώδια. Άρα αυτά τα δύο ζώδια, Ιχθύς, Κριοί, έχουν γίτσες. Ναι, μου συγγνώμη. Έτσι. Και αλήθεια, και αλήθεια λες. Όσοι έχουν πλανήτες αυτά τα ζώδια ή όσοι εκπροσωπούν αυτά τα ζώδια ή έχουν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, φαίνεται ότι από τη μία πλευρά η προσωπική του ζωή, τα ερωτικά, τα αισθηματικά, θα είναι στα κάρβουνα τα αναμένα το πρώτο πεντάμινο του 17, αλλά και θέματα οικονομικά, γιατί η Αφροδίτη έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι και οι σχέσεις μας, είναι και συνεργασίες, είναι και οικονομικά. Άρα, σχέσεις, συνεργασίες, οικονομικά, ειδικά για αυτά τα δύο ζώδια, πολύ έντονα μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 17. Αυτή είναι μία ιδιαιτερότητα της χρονιάς. Δεύτερη ιδιαιτερότητα. Από εκεί που είχαμε τις εκλήψεις στον άξονα Ιχθύων Παρθένου, θα έχουμε μόνο μία έκλειψη σε αυτόν τον άξονα το Φεβρουάριο. Είναι η τελευταία έκλειψη στο ζώδιο των Ιχθύων. Οι εκλήψεις περνούν στον άξονα των σταθερών ζωδίων, Λέοντα, σταμάτα. Λέοντα, σταμάτα. Σε εμάς είναι και βαρύ το πράγμα όταν συμβαίνει. Συνήθως αυτό δείχνει αλλαγές για την τετράδα των ζωδίων, κυρίως δηλαδή για τους Λέοντους υδροχώους, αλλά και για τους Ταύρους και τους Σκορπιούς. Τι αλλαγές? Αλλαγές. Άλλοι στην καριέρα, άλλοι στο σπίτι, άλλοι στις σχέσεις, άλλοι στις συνεργασίες. Πότε θα γίνουν αυτές οι εκλήψεις? Φεβρουάριο έχουμε την. Πιάνουν δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο των ζωδίων αυτών. Δεν πιάνουν το πρώτο δεκαήμερο των σταθερών ζωδίων. Μιλάω για Λέοντες, υδροχώους, Σκορπιούς, Ταύρους. Φεβρουάριο και Αύγουστο. Αυτοί είναι οι μήνες που γίνονται εκλήψεις μέσα στη χρονιά αυτή. Και είπαμε ότι είναι η τελευταία μία έκλήψη μόνο στους Ιχθύες και όλες οι υπόλοιπες στα σταθερά αυτά ζώδια. Και άλλη μία αλλαγή, δύο αλλαγές ενδιαφέρουσες. Πρώτον, ο Δίας που περνάει 10 Οκτωβρίου στο ζώδιο του Σκορπιού. Άρα ξεκινάει μία διαφορετική περίοδος για τα ζώδια του νερού και ειδικά για τους Σκορπιούς, εννοείται. Και ο Κρόνος που θα εγκαταλείψει το ζώδιο του Τοξότη. Να κάνω ένα σταυρό. Πότε φεύγει, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο? Όχι. 20 Δεκέμβρη, Ελένη. Α, στο παρατσάκ. Ναι, αλλά του χρόνου. Αλλά τα ταξίδια του χρόνου. Δεν το συζητώ. Θα δώσουμε ραντεβού όλοι το Τοξότε εκεί. Λοιπόν, 20 Δεκεμβρίου φεύγει από το ζώδιο του Τοξότη και μπαίνει στο ζώδιο που κυβερνά, στον εγώ καιρό. Από 20 Δεκέμβρη του 2017 και θα μείνει μετά, κάνα δύο χρόνια και εκεί. Αυτά είναι έτσι τα βασικά της χρονιάς. Να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Βέβαια. Ωραία. Και ξεκινάμε με τους Κριούς, που το 2017 ειλικρινά νιώθω ότι σε σχέση με όλες τις χρονιές αυτής της δεκαετίας είναι η καλύτερη. Και το λέω αυτό γιατί όταν ο Δίας μπαίνει γωνιακό σε ένα οροσκόπιο και για σας αυτό θα συμβεί, μάλλον συμβαίνει ήδη από τον Σεπτέμβρη, αλλά θα το νιώσετε πιο πολύ μέσα στο 2017.
Ο Δίας στο ζυγό, λοιπόν, στον τομέα σχέσεις, συνεργασίες, γάμος, συμπράξεις γενικότερα με τους άλλους. Και ταυτόχρονα έχεις και την Αφροδίτη 3 μήνες στο ζώδιό σου. Για τους κρυούς αυτό είναι καλά νέα. Καλά νέα θέλουν να παντρευτούν, καλά νέα γιατί θέλουν να συμβιώσουν, καλά νέα γιατί θα γνωρίσουν τον έρωτα της ζωής τους, καλά νέα γιατί μπορεί να θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί και να τα καταφέρουν φέτος, καλά νέα γιατί μπορούν να κάνουν τη συνεργασία της ζωής τους. Όλα αυτά τα σενάρια παίζουν πολύ δυνατά μέσα στο 17. Και να πούμε, ειδική μνήμα για τους κρυούς που είναι γεννημένοι το τελευταίο δεκαήμερο, εκεί παίζει ο ουρανός στο ζώδιό τους. Τι σημαίνει αυτό? Αλλαγές. Οι κρυοί που έχετε γενέθλια, δηλαδή κυρίως μετά τις 14 Απριλίου, εσείς θα μπείτε στη διαδικασία να αλλάξετε. Άλλη καριέρα. Άλλη μπορεί ξαφνικά να πάρετε μια απόφαση για ένα γάμο. Άλλη ακριβώς τον αντίθετο δρόμο. Ένα διαζύγιο. Γενικώς σε εσάς θα είναι πιο έντονες οι αλλαγές. Οι γεννημένοι τώρα κοντά στις 7-8 Απριλίου, που έχουν και τον Πλούτονα ταυτόχρονα, μπορεί να μπουν σε διαδικασίες αλλαγών με διαφορετικό τρόπο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καριέρα σας. Όμως γενικά αυτή η χρονιά θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή χρονιά, πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, προς εκμετάλλευση κυρίως στον τομέα σχέσεις. Και από το φθινόπωρο και μετά κάτι θα βγει και για τα οικονομικά σας θετικό. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Τώρα για τους Ταύρους, αφενός το ένα νέο είναι ότι ξεκινάνε οι εκλήψεις αυτές που σας έλεγα, άρα η γεννημένη δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο μπορεί να έχετε αλλαγές. Άλλοι στην καριέρα σας, να φύγετε από μια δουλειά που είσαστε και να πάτε να κάνετε κάτι άλλο. Άλλοι μπορεί να έχετε και μια γενικότερη μετακόμιση, μπορεί να αλλάξετε και χώρα. Άλλοι μπορεί να αλλάξετε χώρο σπιτιού μόνο. Γενικά το κομμάτι αλλαγές για δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο θα παίξει δυνατά. Να σας πω ότι το κομμάτι που αφορά τη δουλειά, επέκταση της δουλειάς, ανάπτυξη, πρόοδος, ανοίγω ένα μαγαζί, ανοίγω ακόμα ένα ή κάνω κάτι, βρίσκω μια δεύτερη εργασία. Γενικώς το κομμάτι της δουλειάς μπορεί να πάει καλά και επίσης αν είχατε χρόνια προβλήματα με την υγεία σας, με τη φυσική σας κατάσταση, είναι μια χρονιά που πιο εύκολα μπορείτε να βρείτε τη λύση. Λοιπόν, εδώ θα πιούμε νεράκι, θα περάσουμε σε διαφημισούλες και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, μόλις ξεκινάμε το ζώδιο των διδύμων. Έτσι. Λοιπόν, για τους διδύμους, να πούμε ότι αυτή η χρονιά θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερη από την προηγούμενη, που τσάκισε πολύ ο Κρόνος Ποσειδώνας, ειδικά το πρώτο δεκαήμερο. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους, ίσως και τη ζωή σας για κάποιους από εσάς. Τώρα, ο Κρόνος το παραμείνει στον τοξότη, θα παραμείνει σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 17, αλλά πια αφορά το δεύτερο κυρίως δεκαήμερο και τρίτο δεκαήμερο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελέγχει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των σημαντικών σχέσεων στη ζωή σας και του γάμου βέβαια και μια σημαντική συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι βάζετε στο μικροσκόπιο τον άλλον, είτε είναι ο σύντροφος, είτε είναι ο σύζυγος ή σύζυγος, είτε ένας πολύ στενός συνεργάτης και παίρνετε τις αποφάσεις σας ή καλείστε να προσαρμοστείτε στις αποφάσεις που μπορεί να πάρει η άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, επειδή θα είναι και ο Δίας στο ζυγό, στο μεγαλύτερο κομμάτι του 17, θεωρώ ότι ένα σενάριο για εσάς τους διδύμους είναι ένας γάμος, ένα σενάριο είναι η απόκτηση ενός απογόνου ή ενός ακόμη απογόνου, αν έχετε ήδη ένα παιδάκι. Και επίσης, θεωρώ ότι είναι μια χρονιά που δίνει έμφαση στην δημιουργία, άρα και αυτό το κομμάτι της μπορεί να σας προσφέρει. Γενικότερα νιώθω ότι θα έχετε καλύτερη διάθεση. Τα των επαγγελματικών θα διορθωθούν πιο πολύ από το φθινόπωρο και μετά. Δεν νιώθω ότι θα δυσκολευτείτε πολύ εκτός από τον πρώτο μήνα της χρονιάς. Αυτός είναι ο πιο ζώρικος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης. Σας τα λέω έτσι χοντρικά. Αυτά είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξετε μέσα στο 17. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Μία χρονιά για να βάλετε βάση στη ζωή σας, να βάλετε θεμέλια, να εστιάσετε στα θέματα της οικογένειας, των ακινήτων, πιθανώς να δημιουργήσετε τη δική σας οικογενειακή εστία ή μπορεί να βρείτε μια ευκαιρία, ας πούμε, να κάνετε μια αγορά.
Μπορεί να είναι η αγορά ενός σπιτιού, μπορεί να είναι και η αγορά ενός εξοχικού. Κάτι τέλος πάντων το οποίο μπορεί μέχρι πριν από λίγο καιρό να το θεωρούσατε ένα πίθανο σενάριο, αλλά τώρα με τις ευλογίες του Δία στο ζυγό μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, επαγγελματικά και οικονομικά φαίνεται να σας απασχολούν περισσότερο και νομίζω ότι θα θέλετε να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα σε συνεργασίες ή να κάνετε κάτι καινούριο σε επίπεδο δουλειάς. Κάποιοι μπορεί να ξεκινήσετε και κάτι από το σπίτι. Τώρα πια με το ίντερνετ πολλές δουλειές γίνονται και από το χώρο του σπιτιού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάτε σε ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Όσο για τα ερωτικά, νιώθω ότι ο έρωτας θα κλέψει πραγματικά την παράσταση, αλλά θα το κάνει λίγο αργά μέσα στη χρονιά. Δηλαδή θα γίνει κάπου από τον Οκτώβρη και μετά. Εκεί δηλαδή θα δώσει περισσότερο. Μέχρι τότε ή θα μείνετε στην όποια κατάσταση βρίσκεται ο καθένας, στη σχέση εννοώ, ή μπορεί οι αδέσμευτοι αυτό που θα βρουν να μην είναι κάτι που να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ή τουλάχιστον δεν θα το ξέρουν μέχρι το φθινόπωρο του 17. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Ο Δίας θα παραμείνει μέσα στον τομέα της επικοινωνίας μέχρι το φθινόπωρο του 17. Άρα σε ό,τι έχει να κάνει με την προσέγγιση σας απέναντι στους άλλους θα μπορείτε να πείσετε πιο εύκολα για τις ιδέες, τις θέσεις σας. Αν εργάζεστε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση, στον τουρισμό, στις μεταφορές, μπορεί να έχετε επιτυχίες, να έχετε εξέλιξη στη δουλειά σας και κάποιοι μπορεί να εκμεταλλευτείτε ταλέντα που μέχρι τώρα πιθανώς να δεν είχατε ακόμα διαγνώσει. Κάποιοι άλλοι μπορεί να ξαναγυρίσετε στα φρανεία για να αποκτήσετε γνώσεις ή μπορεί να μπείτε στη διαδικασία ενός μεταπτυχιακού, να μάθετε μια καινούργια γλώσσα. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια. Γενικά, οι γεννημένοι δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο θα έχετε τις εκλείψεις που θα σας επηρεάζουν και αυτό τι σημαίνει. Σε Φεβρουάριο και Αύγουστο και στους μήνες κοντά σε αυτούς, μπορεί να έχετε σημαντικές αλλαγές σε σχέσεις ή συνεργασίες. Γεννημένη δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο. Και πάμε να δούμε τους Παρθένους, που το 16 ήταν ζώρικο. Το 17, για τους γεννημένους δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο, εξακολουθεί να έχει τα ζόρια του και τα έχει τα ζόρια του και στο κομμάτι που αφορά την οικογένεια και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καριέρα. Είστε κάτω από την πίεση του Κρόνου. Κάποιοι από εσάς βέβαια βάζετε τώρα θεμέλια για την μετέπειτα ζωή σας. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία ενός γάμου, ας πούμε, ή μιας μεγαλύτερης και δέσμευσης ή πιο επίσημης δέσμευσης. Από εκεί και έπειτα θέλει προσοχή στο κομμάτι που έχει να κάνει με την οικογένεια, σε μεγαλύτερα πρόσωπα στο οικογενειακό περιβάλλον και όλα αυτά. Τα ερωτικά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως την Άνοιξη, τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Εκεί παίζουν διάφορα σενάρια, μέχρι και επιστροφές από το παρελθόν. Αλλά γενικά νιώθω ότι πολύ καλύτερα θα είστε Παρθένη από το φθινόπωρο και μετά. Επιστροφές από το παρελθόν. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε σε λίγο για τα επόμενα 6 ζώδια. Να πάρει μια ανάσα και η Άση, να πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Να πάρετε και τις φίλες σας ένα τηλέφωνο, αν είναι στα παρακάτω ζώδια, από ζυγό μέχρι ψάρια δηλαδή. Γιατί μας ενδιαφέρει πολύ. Χριστούλης. Νεράκι και έρχομαι. Λοιπόν, ζυγή, σκορπιή κτλ. Κτλ. Πες μου για αυτήν την εξάδα, ποιους θεωρείς πιο έτσι θα το περάσουν, πιο θα τους κάτσουν ευκαιρίες μες στη χρονιά και ποιοι σώς να το προσέξουν λίγο. Ναι, σίγουρα ζυγή και υδροχόοι είναι αυτοί που στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εξελιχθούν, να περάσουν καλύτερα, να έχουν ευκαιρίες και στην προσωπική του ζωή και στα επαγγελματικά. Θεωρώ ότι είναι μια καλή χρονιά για τα ζώδια του αέρα, φυσικά εξαιτίας του Δία που θα μείνει το μεγαλύτερο διάστημα του 17 στο ζυγό. Για τους ζυγούς βέβαια, να πούμε εδώ πέρα, μιας και πάμε και στο δικό του ζώδιο, ότι οι γεννημένοι στο τελευταίο δεκαήμερο, ειδικά το τελευταίο πενθήμερο που πιάνει ο ουρανός απέναντί τους και θα είναι και η Αφροδίτη απέναντί τους για αρκετό διάστημα την Άνοιξη, έχουν πολλές εξελίξεις σε επίπεδο προσωπικό, σε σχέσεις και κεραυνοβόλους έρωτες, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τους κεραυνοβόλους χωρισμούς μερικές φορές με τον ουρανό όταν έρχεται. Όμως τι γίνεται, ακόμα και στην περίπτωση ενός χωρισμού, όταν είναι ο Δίας στο ζώδιό σου, γίνεται πιο εύκολα. Δηλαδή, το συνενετικό βγαίνει πιο εύκολα. Δεν μπαίνει σε διαδικασίες με τον άλλο να τραβήξει το πράγμα πολύ. Ασείς, με συγχωρείς και συγγνώμη και στους ζυγούς. Παρεπιπτόντως, το 2016, τι είχε και για τόσα διαζύγια? Πολλούς χωρισμούς. Ελένη, αν προσέξεις... Ενώ παγκόσμια, έχεις δίκιο, ναι. Δεμένο στην Ελλάδα μόνο, προς Θεού, αλλά όχι ότι και εδώ είχαμε λίγα.
Ναι. Τους μύους όμως. Ήτανε τίποτα που έπιανε τα ζευγάρια, τις σχέσεις, τα... δεν ξέρω. Έχει να κάνει με το τι σχέσεις ήταν αυτές και επίσης ποια ζώδια εκπροσωπούν. Αυτό γιατί πρόσεξα περισσότερο, προσέξεις, τα ζώδια. Αν μιλήσουμε για δύο τους πιο μπαμ χωρισμούς, έναν ξένο και έναν ελληνικό. Ναι, ήταν σε αυτό το ήτανε στον άξονα δίδυμο τοξότη. Δηλαδή η Ατζελίνα Μπραντ Πιτ, δίδυμος η Ατζελίνα, τοξότη στον Μπραντ Πιτ. Ήρθε ο Κρόνος στον τοξότη, ναι. Αλλά και το εγχώριο, το ένα μέρος ήταν δίδυμος. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι ναι, δεν είναι πάντα το ίδιο. Δεν είναι ότι υπήρχε μία όψη που αφορούσε όλους. Αλλά γενικά όταν ο Κρόνος μπαίνει σε ένα ζώδιο, η αλήθεια είναι ότι πιάνει όλη την τετράδα και εκεί πέρα πραγματικά οι αντοχές μιας σχέσης δείχνουν την περίοδο που είναι ο Κρόνος. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, για τους ζυγούς όμως τα νέα είναι καλά. Θεωρώ ότι είναι και για σας η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας. Κυνηγήστε ευκαιρίες και στα επαγγελματικά σας. Με το Δία δεν σημαίνει ότι καθόμαστε σπίτι και έρχονται και μας τυπάει την πόρτα η τύχη. Έτσι κάτι κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, θεωρώ όμως ότι είναι η χρονιά και σε επίπεδο σπουδών για τους νεότερους και σε επίπεδο επαγγελματικών να ψαχτείτε, να ανοίξουν τα πράγματα, ακόμα και να κάνετε κάτι που μπορεί να έχει σχέση και με εξωτερικό για κάποιους από εσάς, αλλά και σε επίπεδο αισθηματικό νομίζω ότι είναι μια καλή χρονιά. Το 17 προκύπτουν καινούργοι άνθρωποι ή προκύπτουν επισημοποιήσεις σχέσεων. Είναι μια χρονιά που θα οδηγήσει και σε αρκετούς γάμους, όχι μόνο σε διαζύγια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Θα έλεγα ότι για σας είναι μια μεταβατική χρονιά. Μεταβατική χρονιά γιατί αφενός ο Δίας είναι σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει πιο πολύ με το ταξίδι προς τα μέσα. Ο Δίας σχεδόν πάντα έχει να κάνει με ταξίδια. Αλλά εδώ το ταξίδι γίνεται προς τα μέσα. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν πράγματα που αφορούν εμάς και να απαλλαχθούμε από φοβίες, από προβλήματα, από κακές συνήθειες, από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι τοξικοί στη ζωή μας, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι μια χρονιά, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβρη, που θα μπει ο Δίας ο Σκορπιός, στο ζώδιό σας, όπου θα πρέπει να δείτε λίγο σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με το παρόν σας, τι πρέπει να αφήσετε, τι πρέπει να διώξετε. Εκαθαρίσεις έχει αυτή η χρονιά. Είναι μια χρονιά που στο μεγαλύτερο μέρος της, δεν θα έλεγα ότι έχει την φοβερή εξωστρέφεια, μάλλον είστε λίγο πιο κλειστοί. Θέλετε να είστε περισσότερο με τους ανθρώπους που νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά θέλετε να κάνετε και τις εκαθαρίσεις σας σε όλα τα μέτωπα, ώστε τον Οκτώβρη που θα έρθει ο Δίας στο ζώδιό σας, να είστε έτοιμοι για τα καινούργια πράγματα. Ο άξονας των εκλήψεων επηρεάζει τους Σκορπιούς γεννημένους μετά την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή στο 2ο και 3ο δεκαήμερο. Εσείς μπορεί να έχετε αλλαγές σε θέματα καριέρας ή και σε θέματα οικογένειας και σπιτιού. Θεωρώ το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς σίγουρα καλύτερο για σας. Το πρώτο μέρος του 17, είπαμε, θα κάνετε τη βουτιά προς τα μέσα, θα διώξετε ό,τι πρέπει να διώξετε για να μείνει δίπλα σας, κοντά σας, αυτό που πρέπει να μείνει. Ας μου το πρώτο μέρος τώρα με ειλικρίνεια πες μου, εννοείς το πρώτο εξάμηνο ή το πρώτο τρίμηνο? Όταν λέω το πρώτο μέρος, εννοώ σίγουρα το πρώτο εξάμηνο, αλλά το πάω και ακόμα πιο πριν. Δηλαδή ουσιαστικά για τους Σκορπιούς αυτό το εσωτερικό ταξίδι θα τραβήξει ανάλογα με το δεκαήμερο που είναι μέχρι το Σεπτέμβρη. Μόλις μπει ο Δίας στο ζώδιό σας, εκεί ξαναβγαίνετε μπροστά μέχρι τότε. Ναι, με κάποιο τρόπο προετοιμάζεται. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια χαμένη χρονιά για τους Σκορπιούς. Είναι μια χρονιά μεταβατική και προετοιμασίας. Είναι όπως όταν μένεις έγκυος και εγκυμονείς για 9 μήνες ένα παιδί. Έτσι, μέχρι να έρθει το τέλος να δεις το παιδί, είσαι σε μια κατάσταση που λίγο ζορίζεσαι, από την άλλη έχεις μια ελπίδα ότι έρχεται το παιδί σου, αλλά όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια κατάσταση ανησυχίας, μια κατάσταση που βρίσκεσαι λίγο σε αναμένα κάρβουνα. Το παιδί αυτό μπορεί να είναι ένα παιδί κανονικά, μπορεί να είναι ένα επαγγελματικό παιδί, μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με την προσωπική σας ζωή, σίγουρα όμως είναι μια περίοδος που θα ξεκαθαρίσει κάπου στο τέλος της χρονιάς, όχι νωρίς-νωρίς. Ασημού, στη δική μου περίπτωση, σε ποιο από αυτά τα κομμάτια που λες πιστεύεις ότι θα κάτσει μπήλια? Στη δική σου περίπτωση ακούω. Δεν θέλω να μου το αναλύσεις, να μου πεις τον τομέα, γιατί ανέφερες 2-3 διαφορετικά, είπες. Μπορεί να είναι ξεκαθαρίσματα επαγγελματικά, μπορεί να είναι αλλαγή στη δουλειά, μπορεί στα προσωπικά σας θέματα αυτό, μπορεί εκείνο.
Νιώθω ότι σε σένα θα είναι περισσότερο μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με σχέσεις, συνεργασίες. Επειδή ούτως ή άλλως ο ήλιος σου είναι μέσα στο έβδομο. Άρα νιώθω ότι πιο πολύ εκεί είναι αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Εκτός πια αν θέλεις να μας εκπλήξεις. Όχι, άλλες εκπλήξεις, χάνω και τα λόγια μου. Πάμε για τους τοξότες. Λοιπόν, για τους τοξότες. Εσείς Κρόνος... τι θα γίνει, θα χαμογελάσετε φέτος, που είστε τα χαμογελαστά μικρά παιδάκια που δεν μεγαλώνετε ποτέ. Ναι. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι τοξότες, δεν είναι όλοι. Κάποιοι τοξότες όμως, αυτοί που είναι γεννημένοι στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαημέρου, επειδή δεν ήταν μόνο ο Κρόνος, ήταν η σύμπραξη Κρόνου Ποσειδώνα. Και ο Κρόνος Ποσειδώνα στην ουσία τι έκανε σε αυτούς τους τοξότες. Έσπασε φούσκες. Φούσκες, δηλαδή δικές τους ψευδεστήσεις ίσως. Και τους ζόρισε πιο πολύ σε σχέση με αυτούς που ήταν γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο ή σε σχέση με αυτούς που ήταν γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο. Τώρα πια απομακρύνεται από αυτούς που είναι γεννημένοι αρχές Δεκεμβρίου, αυτό που λέμε. Οι γεννημένοι στο δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο θα έχετε πιο έντονη την επιρροή του Κρόνου, όμως ο Κρόνος από μόνος του δεν είναι τόσο κακός. Mm-hmm. Όταν μπλέκεται με άλλους πλανήτες περίεργους αρχίζουν τα μυστήρια, όπως αυτό που λέγαμε για τον Ποσειδώνα. Οι γεννημένοι 4-5 Δεκεμβρίου που θα έχουν και τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο έχουν λίγο περισσότερα ζόρια μέσα στο 17 σε σχέση με αυτούς που γεννήθηκαν τον Νοέμβρη ή σε σχέση με αυτούς που μπορεί να γεννήθηκαν μετά τις 10 Δεκεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι οι τοξότες μέχρι το τέλος σχεδόν της χρονιάς έχετε σίγουρα να πάρετε μεγάλες αποφάσεις για το κομμάτι που αφορά τις σχέσεις σας, τις προσωπικές ή ένα γάμο, τις συνεργασίες σας. Επίσης, μπορείτε να χτίσετε κάτι τώρα με τον Κρόνο στο ζώδιό σας. Απλά οι γεννημένοι 4-5-6 Δεκεμβρίου θα είστε πιο προσεκτικοί, γιατί καραδοκεί και ο Ποσειδώνας. Και μερικές φορές ο Ποσειδώνας... 4-5-6 Δεκεμβρίου... Ναι. Άρα εγώ το γυρνάω πίσω και οι δίδυμοι αντιστοίχως 4-5-6 Ιουνίου. Πιο πριν οι δίδυμοι. 31-1-2. 3-4-5. Oh, γιατί πάτε μαζί, εσείς σας τα αντίκρι ζώδια. Πάνω κάτω μαζί, ναι. Ναι. Οι γεννημένοι 3 Δεκέμβρη τελειώνουν με τον Ποσειδώνα το Φεβρουάριο. Οι γεννημένοι 2 Ιουνίου τελειώνουν με τον Ποσειδώνα επίσης το Φεβρουάριο. Από εκεί και κάτω θα πιάσει, από το Φεβρουάριο και μετά θα πιάσει τους γεννημένους 4-5 Δεκεμβρίου και 6 και τους γεννημένους 3-4-5 Ιουνίου. Μάλιστα. Εντάξει. Κατάλαβα, γιατί πάει και μια μέρα παραπάνω πάει. Ο Μάιος σε σχέση με τον ναι. Νοέμβριο για να μπούμε στο Δεκέμβριο στο 3-4-5. Μην μπερδεύεστε δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό. Απλά ο Ποσειδώνας, είπαμε, είναι μια ιδιαίτερη επιρροή και η μόνη για μένα, ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι go with the flow, πήγαινε με το κύμα. Μην πας κόντρα, μην μπαίνεις σε διαδικασία πολύ σημαντικών αποφάσεων και δεσμεύσεων. Mm-hmm. Αυτό αγαπητοί τοξότες. Ο Δίας από το ζυγό μου και η Αφροδίτη από τον Κριό, να πω ότι για το πρώτο πεντάμινο στα ερωτικά των τοξωτών φέρνει κάτι. Όπως και των διδύμων φέρνει κάτι. Μπράβο σας. Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς. Για τους εγώ καιρούς, έμφαση στον τομέα της καριέρας. Εκεί πέρα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Εκεί μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι για τους εγώ καιρούς που έχουν γενέθλια στο τελευταίο πενθήμερο του ζωδίου, θα υπάρχουν και αλλαγές είτε σε θέματα σπιτιού, οικογένειας, είτε στην ακίνητη περιουσία τους, είτε ακόμα και σε θέματα καριέρας. Να πούμε ότι τα πράγματα θα διευκολυθούν λίγο περισσότερο στα προσωπικά σας τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο και στο τέλος της χρονιάς από τον Οκτώβρη μέχρι το Δεκέμβρη. Και βέβαια προετοιμαστείτε μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 17 που θα έρθει ο Κρόνος στο δικό σας ζώδιο. Άρα κάντε τη δουλειά από πριν, μη βάλετε πολύ δύσκολα για το τέλος της χρονιάς και νιώθω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν μια χαρά για σας. Και πάμε να δούμε τους υβροχώους, που το 2017 πρέπει να αφήσετε λίγο τη βολή σας, να τολμήσετε αλλαγές για να αξιοποιήσετε και τις δυνατότητες στη δουλειά και σε ό,τι έχει κάνει με την προσωπική σας ζωή, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνθήκες στο σπίτι ή την οικογένεια. Το πρώτο εννιάμινο με την επιρροή του Δία από το ζυγό σαφώς είναι πιο ξεκούραστο και με ευκαιρίες και για
τους νεότερους σε θέματα σπουδών, ευκαιρίες για ταξίδια, εκπλήρωσης επιθυμιών και στόχων. Πρέπει να θέσετε και τους καινούριους στόχους. Και βέβαια να πούμε ότι για τους γεννημένους δεύτερο τρίτο δεκαήμερο, Φεβρουάριος και Αύγουστος με τις εκλήψεις, φαίνεται ότι θα φέρουν αλλαγές είτε σε σχέσεις σημαντικές είτε σε συνεργασίες. Μετά τις 10 Οκτωβρίου, ο Δίας περνώντας στο Σκορπιό, θα ενισχύσει και θα κάνει την καριέρα νούμερο 1 προτεραιότητά σας. Για τους υδροχόους. Ναι. Νούμερο 1 η προτεραιότητά τους μετά τον Οκτώβριο. Μετά τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Και για τους ηχθείς, να πούμε ότι το 17 είναι μια δημιουργική χρονιά για σας. Είναι μια χρονιά που έχει έμφαση και στα ερωτικά, γιατί η Αφροδίτη θα παραμείνει και το Γενάρη στο ζώδιό σας, θα μπει ξανά και Ανάβρωμη και Ορθή και τον Απρίλη. Άρα υπάρχει μια έμφαση στον ερωτικό τομέα. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κρόνος για τους γεννημένους δεύτερο τρίτο δεκαήμερο έχει να ζωρίσει με σκαμπανεβάσματα στο κομμάτι των επαγγελματικών, που σημαίνει ότι δεν θα νιώθετε πολύ μεγάλη σιγουριά για το που πάει κάτι καινούριο που θέλετε να κάνετε. Αυτή τη σιγουριά θα αρχίσετε να τη νιώθετε σταδιακά από το φθινόπωρο του 17 και μετά. Μέσα στο 17 μπορεί να προκύψει κάτι που έχει σχέση με τα οικονομικά σας, καλό εννοώ. Τώρα θα είναι κάτι που σας οφειλόταν και το παίρνετε, είναι ένα μπόνους, είναι μια κληρονομιά, είναι ένα κέρδος από κάπου που μπορεί να έρθει διαμέσου του συντρόφου σας. Γενικά στα οικονομικά κάτι καλό μπορεί να συμβεί. Και βέβαια θέλω να προσέξετε λίγο παραπάνω ηχθείς τις ερωτικές επιστροφές τον Απρίλη, γιατί εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να ξαναπαραμυθιαστείτε. Είστε και ένα ζώδιο που γενικά έχει την τάση να παραμυθιάζετε. Προσέξτε λίγο πιο πολύ εκεί, γιατί είναι πιο επίφοβα. Με συγχωρείτε, πάλι θα ρωτήσω. Αυτό ισχύει μόνο για τους ηχθείς ή και για το αντίκριτο ζώδιο του Παρθένους? Παρθένους, ηχθείς. Ισχύει αυτό για Σκορπιούς επίσης. Και εμείς τι δουλειά έχουμε τώρα με εκείνη την τετράδα? Ναι, γιατί οι ηχθείς για σας είναι μέσα στο κομμάτι των προσωπικών σας, των ερωτικών σας, τα φλερτ, ο έρωτας. Δεν μιλάω για τις σχέσεις που ήδη υπάρχουν, που είναι έβδομο, ή για τους γάμους. Μιλάω για τις μακροχρόνιες σχέσεις, ναι, τους γάμους. Ναι. Μιλάω για τους αδέσμευτους, που μπορεί, ας πούμε, να τέλειωσαν μια σχέση πριν από λίγο καιρό και να επανέλθει αυτό το πρόσωπο ή να επανέλθουν εκείνοι. Και γενικά, επειδή οι Σκορπιοί φημίζονται και για τις αιμονές τους, όπως και οι ηχθείς επίσης, προσέξτε λίγο περισσότερο το κομμάτι αυτό. Τα ζώδια που αναφέραμε, Παρθένοι, ηχθείς και Σκορπιοί, εκεί που είναι ανάβρωμη Αφροδίτη, κυρίως τον Απρίλιο, που είναι στους ηχθείς. Σκεφτείτε, γιατί χώρισα την πρώτη φορά, τι έφταιγε, μήπως δεν πρέπει να τρελαίνομαι πάλι ή μήπως τελικά πρέπει να το ξαναδώ, γιατί ήταν, μπορεί να ήταν μια λάθος απόφαση. Θα έχετε την ευκαιρία να ξαναδείτε παλιές σχέσεις. Αυτά λέω. Συγχαρητήρια. Καλή μας χρονιά. Να σου πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι... Καλά είναι λίγο τα καλύτερη. Είπες, ναι. Δηλαδή είναι. Κάπως, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω μια ελπίδα, ότι... Ένα κάτι. Ναι, νιώσαμε όμορφα. Μπράβο, βρεάση μου. Μπράβο. Καλή χρονιά. Καλή μας χρονιά. Χαρά, ευτυχία, επιτυχίες, χαμόγελα, όλα. Και ραντεβού, μην ξεχνιόμαστε εμείς. Εκεί μετά τις 20 Γενάρη να βρούμε τη μέρα. Θα δώσουμε. Να ξέρουμε. Ναι. Γιατί για το Γενάρη τα ακούσαμε. Ακούσουμε για το Φλεβάρι με τις εκλήψεις μετά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Φιλιά, καλή καινούργια χρονιά. Όμορφα.